σας και καλώς ήρθατε στο Horror Mystery. Φυσικά, κατά τη διάρκεια του Halloween, δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι ιστορίες τρόμου. Ιστορίες τρόμου που έχουν συνδεθεί με αστικούς μύθους και διηγήσεις που έχουν σκοπό να προκαλέσουν όσο το δυνατόν περισσότερο φόβο. Όλα καλά μέχρι εδώ, όμως το σκηνικό γίνεται πραγματικά τρομακτικό όταν αυτές οι ιστορίες παίρνουν σάρκα και οστά και εξελίσσονται σε αληθινούς φόνους με πραγματικά θύματα. Εκτός από το ετήσιο ρεκόρ πωλήσεων σε γλυκά και ζαχαρωτά, σύμφωνα με αστυνομικά στοιχεία, η εγκληματικότητα την ημέρα του Halloween στην Αμερική αυξάνεται τουλάχιστον κατά 26% σε σχέση με τις υπόλοιπες ημέρες. Οπότε σήμερα θα δούμε κάποιες από τις πιο ειδεχθείς δολοφονίες που συνέβησαν κατά την περίοδο του Halloween. Εσείς όπως πάντα μην ξεχνάτε να κάνετε like και subscribe και να πατάτε το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα νέο μου βίντεο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Ο άνθρωπος που σκότωσε τις απόκριες, όπως έγινε γνωστός από τα μίντια, ο Ρόναλντ Κλάρκ Ομπράιαν, ο οποίος γεννήθηκε στις 19 Οκτωβρίου του 1944 και πέθανε στις 31 Μαρτίου του 1984, αποτελεί μια εγκληματική μορφή που προέβη σε μια αποτρόπαια πράξη τη νύχτα του Halloween το έτος 1974. Πρόκειται για μια υπόθεση που θα μπορούσε να αποτελέσει την πλοκή ταινίας τρόμου, αλλά δυστυχώς είναι αληθινή. Ανήκει στις περιπτώσεις εκείνες όπου η ζωή ξεπερνά τη φαντασία και μας αποκαλύπτει πολλά για την ψυχοσύνθεση ενός ατόμου. Όπως διαβάζουμε για την υπόθεση, τη συγκεκριμένη βροχερή νύχτα σε μια μικρή πόλη στο Τέξας, ο 30χρονος Ρόναλντ Κλάρκ Ομπράιαν, οπτικός στο επάγγελμα, γιόρταζε με τους υπόλοιπους γείτονες το Halloween. Είχε βγει έξω και παρακολουθούσε τα παιδιά του, τον 8χρονο γιο του Τίμωθη και την 5χρονη κόρη του, που χτυπούσαν τις πόρτες των σπιτιών για να συγκεντρώσουν κεράσματα. Μαζί τους ήταν ένας γείτονας με το μικρό του γιο. Σε ένα από τα σπίτια που προσέγγισε η ομάδα, όλα τα φώτα ήταν σβηστά, αλλά τα παιδιά χτύπησαν την πόρτα. Κανείς όμως δεν απάντησε. Ανυπόμονα τα παιδιά έφυγαν για να βρούνε άλλο σπίτι. Σε εκείνο το σημείο βρήκε ευκαιρία ο Ρόναλντ και δήλωσε ότι δεν θα συνεχίσει την πορεία μαζί τους και έτσι έμεινε μόνος του. Ο άλλος πατέρας ακολούθησε τα παιδιά. Λίγο αργότερα η παρέα ξανασυναντήθηκε. Ο Ρόναλντ ήταν ενθουσιασμένος και είπε στα παιδιά ότι είχε κάποια πολύ καλά νέα. Τα ενημέρωσε ότι κατάφερε να φτιάξει ο ίδιος μια χούφτα 21 ιντσών pixie sticks, δηλαδή σωληνάρια, που περιείχαν καραμέλα σε σκόνη. Τα παιδιά παρέδωσαν τα γλυκά και αργά το βράδυ επέστρεψαν στο σπίτι. Ο Τίμωθη πήρε από τον πατέρα του την άδεια να φάει ένα γλυκό πριν πέσει για ύπνο και διάλεξε ένα pixie sticks. Η γεύση της καραμέλας, ωστόσο, ήταν πικρή, γι' αυτό παραπονέθηκε στον πατέρα του. Ο πατέρας του του έδωσε αμέσως ένα ποτήρι Kool-Aid για να ξεπλύνει το στόμα του. Σε λιγότερο από μία ώρα, το αγόρι είχε πεθάνει. Σύμφωνα με το ιατροδικαστικό πόρισμα, το αγόρι είχε καταναλώσει κυανιούχο νάτριο, σε ποσότητα αρκετή για να σκοτώσει δύο ανθρώπους. Οι έρευνες αργότερα έδειξαν ότι τα πρώτα σωληνάρια του Pixie Sticks είχαν γεμίσει με το δηλητήριο. Ευτυχώς οι αστυνομικοί κατόρθωσαν να ανακτήσουν τα υπόλοιπα γλυκά από τα άλλα παιδιά, προτού κάποιο από αυτά το δοκιμάσει. Το γεγονός ότι ο πατέρας είχε χρησιμοποιήσει συρραπτικά για να σφραγίσει το Pixie Sticks είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανοιχτούν εύκολα από τα παιδιά. Αυτό έσωσε τη ζωή ενός άλλου αγοριού εκείνη τη νύχτα. Το βρήκαν στο κρεβάτι με το γλυκό στο χέρι του, αλλά δεν είχε καταφέρει να το ανοίξει. Στην πορεία των ερευνών αποκαλύφθηκε ότι ο Ρόναλντ είχε πάρει πρόσφατα ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής και στα δύο παιδιά του. 10.000 δολάρια για κάθε παιδί τον Ιανουάριο εκείνου του έτους
και στη συνέχεια άλλα 20.000 δολάρια κάθε μήνα πριν από τη γιορτή του Halloween. Οι ανακριτές γνώριζαν ήδη ότι ο Ρόναλντ είχε χρέη ύψους άνω των 100.000 δολαρίων. Οπότε, όταν ανακάλυψαν ότι είχε καλέσει τους ασφαλιστές να τους ρωτήσει για την πληρωμή, στις 9 η ώρα το πρωί μετά το θάνατο του γιού του, ήταν σαφές ότι μπορούσε να σταθεί το κατηγορητήριο εις βάρος του. Αν και ο ίδιος δήλωνε αθώος και δεν ήταν εύκολο να αποδειχθεί ότι είχε αγοράσει το κυανιούχο νάτριο και το είχε βάλει στα σωληνάρια με τις καραμέλες, η δικαστική ετοιμιγορία στις 3 Ιουνίου του 1975 τον καταδίκαζε σε θάνατο με ηλεκτρική καρέκλα. Ο Ρόναλντ βέβαια εξάντλησε όλες τις δυνατότητες που του έδινε ο νόμος και άσκησε τις εφέσεις του, με αποτέλεσμα να περάσει μια ολόκληρη δεκαετία μέχρι να εκτελεστεί η ποινή του. Τελικά στις 31 Μαρτίου του 1984, ο Ρόναλντ Κλάρκ Ο'Μπράιαν εκτελέστηκε για το έγκλημά του. Η ζωή του τελείωσε με μία θανατηφόρα ένεση και όχι με ηλεκτρική καρέκλα, όπως πρωτόδικα είχε αποφασιστεί. Έξω από το Penitentiary State of Texas στο Huntsville είχε συγκεντρωθεί πλήθος περίπου 300 ατόμων, φωνάζοντας trick or treat και ρίχνοντας καραμέλες σε άτομα που διαδήλωναν κατά της θανατικής ποινής. Αν ο πρώτος εγκληματίας της λίστας ήταν ένα προβληματικό μυαλό που έδρασε, ας το πούμε, εμβρασμό, ο Τζον Γουάιτ ήταν ένας προβληματικός άνθρωπος με εμφανείς δολοφονικές τάσεις. Πριν το τελικό έγκλημα, την ημέρα του Halloween, ο τύπος επιτέθηκε πρώτη φορά στα 22 του χρόνια, το 1980, σε μία 17χρονη γειτόνισσά του. Αφού την ξεμονάχιασε κάπου, τη μαχαίρωσε στην πλάτη γελώντας και μετά από λίγο την άφησε να φύγει, λέγοντάς της «Λυπάμαι που πρέπει να φύγεις έτσι, αλλά τι είσαι, απλώς μια γυναίκα». Ο άντρας κατάφερε να πείσει το δικαστήριο ότι είχε ψυχολογικό πρόβλημα και με βίσμα τον πατέρα του τελικά η ποινή του μετατράπηκε σε μια συμφωνία να γλιτώσει τη φυλακή αν δεκτεί για 2 χρόνια ψυχιατρική θεραπεία. Ο White φυσικά δεν άργησε να χτυπήσει ξανά. Τον Ιούλιο του 1994, 9 χρόνια αργότερα, σκότωσε άγρια την 26χρονη Vicky Sue Wall, με την οποία είχε και παράνομη σχέση, όντας παντρεμένος τότε με 2 παιδιά. Η κοπέλα ήταν αγνοούμενη για 6 εβδομάδες, ώσπου το σώμα της βρέθηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση. Ο White καταδικάστηκε και πέρασε 13 χρόνια στη φυλακή για το φόνο της πριν αφαιθεί ξανά ελεύθερος. Νύχτα του Halloween του 2012, ο White επιτέθηκε στην κόρη της νέας του κοπέλας, την 24χρονη Rebecca Gay. Έξω από το ίδιο της το σπίτι, τη χτύπησε με ένα λαστιχένιο σφυρί στο κεφάλι και τη στραγγάλισε με ένα φερμουάρ. Μετά στίβαξε το σώμα της σε σακούλες σκουπιδιών και το πέταξε στο δάσος. Στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι που ήταν ο τρίχρονος γιος της άτυχης κοπέλας. Τον βοήθησε να βάλει το κοστούμι του για τη βραδιά του Halloween και τον συνόδευσε στον πατέρα του. Ο αδίστακτος δολοφόνος συνελήφθη για άλλη μια φορά και καταδικάστηκε σε 56 χρόνια φυλάκισης. Μεταξύ άλλων κατέθεσε ότι είχε βγάλει τα ρούχα της κοπέλας, γιατί είχε φαντασιώσεις νεκροφιλίας, αλλά δεν θυμόταν αν τελικά ολοκλήρωσε την επιθυμία του ή όχι. Μετά από 3 μήνες στη φυλακή, κρεμάστηκε στο κελί του. Τη βραδιά του Halloween του 2010, ο 16χρονος Devon Griffin γύρισε σπίτι του από την εκκλησία και βρήκε τα νεκρά σώματα του αδελφού του, Derek Griffin, της μητέρας του Susan Lisk και του πατριού του, William Lisk. Για λίγο νόμιζε πως ήταν άλλη μία μακάβρια φάρσα, λόγω της ημέρας, προτού συνειδητοποιήσει έντρομος, ότι πράγματι τα μέλη της οικογένειάς του είχαν δολοφονηθεί.
Ένοχος κρίθηκε σύντομα ο 24χρονος γιος του πατριού του, William Lisk Jr., ο οποίος είχε ιστορικό ψυχικών διαταραχών και είχε διαγνωστεί με σχιζοφρένεια, ενώ στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί για ληστεία και συμπεριφορές βίας. Ο νεαρός ομολόγησε τους φόνους και καταδικάστηκε σε 3 φορές ισόβια, χωρίς πιθανότητα απαλλαγής. Το 2015 έδωσε ο ίδιος τέλος στη ζωή του μέσα στο κελί του. Το 2008, σε μια πολυκατοικία στην περιοχή του Σιάτλ, διοργανώθηκε ένα πάρτι για τη βραδιά του Halloween. Μία από τις ενίκους ήταν και η 24χρονη Αρπάνα Τζινάγκα, μία πολύ συμπαθής και ταλαντούχα κοπέλα, με καταγωγή από την Ινδία, που βρισκόταν στην Αμερική για σπουδές και μια πολύ καλή δουλειά πάνω στον προγραμματισμό. Εκείνο το βράδυ, ο εορταστικός συνωστισμός και η φασαρία δεν άφησαν πολλά να γίνουν αντιληπτά. Όμως όταν ο πατέρας της Αρπάνα είδε ότι η κόρη του δεν απαντούσε επανειλημμένα στα τηλεφωνήματά του, άρχισε να ανησυχεί. Τη Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου, ένας φίλος του μαζί με έναν γείτονά της πήγαν στο διαμέρισμά της για να ελέγξουν. Η πόρτα του διαμερίσματος είχε παραβιαστεί και οι δύο άντρες δεν άργησαν να βρουν το νεκρό σώμα της κοπέλας στο πάτωμα του δωματίου της. Η Αρπάνα είχε χτυπηθεί πολύ άσχημα. Είχε φημωθεί με κολλητική ταινία, είχε κακοποιηθεί και εν τέλει στραγγαλιστεί με ένα κορδόνι παπουτσιού. Ο δολοφόνος της είχε προσπαθήσει να καλύψει τα ίχνη του, ποτίζοντας το σώμα της κοπέλας με λάδι αυτοκινήτου και τα χέρια της με καθαριστικό τουαλέτας. Τα συντόνια του κρεβατιού της έλειπαν, ενώ μια κουβέρτα βρέθηκε μισοκαμένη στην πανιέρα. Παρά τις προσπάθειές του όμως, δείγματα DNA βρέθηκαν, μόνο που ανήκαν σε 3 διαφορετικά άτομα. Στο κορδόνι του στραγγαλισμού βρέθηκε το DNA ενός ατόμου που είχε ισχυρό άλοθη εκείνη την ημέρα. Στο λαιμό της, τα ρούχα και την κολλητική ταινία βρέθηκε DNA του Emmanuel Fair, ενός καταδικασμένου που είχε κακοποιήσει σεξουαλικά ένα 14χρονο κορίτσι το 2004. Στο μπουκάλι με το λάδι αυτοκινήτου που βρέθηκε στον κάδο σκουπιδιών, αναγνωρίστηκε το DNA του γείτονά της, που ήταν παρόν στην ανακάλυψη του πτώματος. Ο ίδιος έγινε περισσότερες υποψίες, όταν είπε ψέματα ότι δεν είχε μιλήσει με την κοπέλα, ενώ ήταν ο τελευταίος που της είχε τηλεφωνήσει πριν το φόνο. Επίσης είχε προσπαθήσει αποτυχημένα να φύγει για Καναδά. Μέσα στα επόμενα χρόνια έγιναν 2 δίκες, όμως λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων, τόσο ο Emmanuel Fair όσο και ο γείτονας απαλλάχτηκαν από τις κατηγορίες. Ο κύριος λόγος αθώωσής τους ήταν ότι δεν μπόρεσε ποτέ μέχρι σήμερα να εξακριβωθεί αν έδρασαν μαζί ή όχι, ή ποιος τέλος πάντων ήταν ο δράστης. Έτσι ο αισχρός φόνος της Αρπάνα Τζινάγκα παραμένει μέχρι σήμερα ανεξιχνίαστος. Η 9χρονη Λίζα Φρέντς βγήκε βόλτα στη γειτονιά της να μαζέψει κεράσματα την ημέρα του Halloween του 1973. Όταν χτύπησε την πόρτα του 30χρονου τότε γείτονά της, Τζέραλντ Τάρνερ, εκείνος της επιφύλασε την πιο εφιαλτική εκδοχή του αγαπημένου στα παιδιά Trick or Treat. Ο τύπος πήρε το κοριτσάκι μέσα στο σπίτι του, το οδήγησε στο δωμάτιό του, το κακοποίησε σεξουαλικά και το στραγγάλισε. Έβαλε το νεκρό σώμα της σε σακούλες σκουπιδιών και το πέταξε σε έναν επαρχιακό δρόμο, κοντά σε ένα αγρόκτημα. Το DNA του βρέθηκε εύκολα στο σώμα της μικρής και ο Τάρνερ συνελήφθη και ομολόγησε την αισχρή του πράξη. Καταδικάστηκε σε 38 χρόνια φυλάκισης με δυνατότητα απαλλαγής, την οποία κατάφερε να πάρει το 1992. Το γεγονός αυτό όθησε τους κρατικούς νομοθέτες να διαμορφώσουν τον νόμο περί σεξουαλικών εγκλημάτων, επιτρέποντας να μπορούν να διατηρούνται υποκράτηση, κατάδικοι για σεξουαλικά αδικήματα, εάν θεωρούνται δυνητικά βίαιοι.
Πράγματι, ο Τάρνερ απέδειξε ότι ήταν μία από αυτές τις περιπτώσεις, αφού το 1998 έχασε την απαλλαγή του, καθώς βρέθηκε στην κατοχή του πορνογραφικό υλικό. Κρίθηκε ένοχος εκ νέου και καταδικάστηκε σε επιπλέον 15 χρόνια φυλάκισης. 47 χρόνια μετά το φρικτό του έγκλημα, ο Τάρνερ αναμένεται να επιστρέψει στο δικαστήριο για να εξεταστεί αν μπορεί να αφαιθεί ελεύθερος ή αν θα πρέπει να παραμείνει στη φυλακή. Αυτές ήταν μερικές από τις πιο φρικτές εγκληματικές πράξεις που έχουν συμβεί κατά τη διάρκεια του Halloween. Αύριο θα σας περιμένει ένα νέο βίντεο στο κανάλι. Εσείς, όπως πάντα, μην ξεχνάτε να κάνετε like και subscribe και να πατάτε το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα νέο μου βίντεο. Μέχρι τότε, γεια σας!